Γεια και χαρά φιλαράκια, Νίκος εδώ, σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φλεβάρι 2021 και εκτός ότι σήμερα γιορτάζουμε τους ερωτευμένους, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά στις γυναίκες μας, στις φίλες μας, στους φίλους μας κτλ. Εγώ σας είχα κάνει ένα μικρό σποιλεράκι, όσοι το πιάσατε, ότι και καλά να έχετε λίγα τριαντάφυλλα σήμερα για να μην σας βάλω σε έξοδα, θα δείτε στη συνέχεια γιατί δεν θέλω να σας βάλω σε έξοδα, γιατί εδώ εγώ είμαι ερωτευμένος πάρα πολύ, από ό,τι έχετε καταλάβει κάποιοι και όσοι με γνωρίζετε λίγο καλύτερα, γενικά με τη Mega Drive συλλογή. Οπότε εδώ έχω βάλει τα Mega Drive related μηχανήματά μου, που συν πλην ας πούμε περισσότεροι τα γνωρίζετε, δηλαδή το Sega, το Nomad, τα Mega CD1, Mega CD2, Multimega, 32X, κάτι που έχω εδώ το Menacer, το Gun, το Light Gun δηλαδή, Arcade Stick 1, Mega Drive 2 Variant 1, Mega Drive Variant 2, δεύτερο Variant ελληνικό, μου λείπει το τρίτο ελληνικό Variant της συσκευής και επίσης το πρόσφατα, βασικά χθεσινό νέο αποκτηθέν, είπα να δώρω κι εγώ, είπα να κάνω ένα δώρο και εγώ για το αγαπημένο μου μηχάνημα, δηλαδή το Mega Drive, να προσθέσω στη συλλογή ένα δύσκολο πλέον ασιατικό Mega Drive 2, γιατί έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν λίγο, δεν βρίσκονται εύκολα στο eBay, δεν υπάρχουν πάρα πολλά, οπότε μπήκε και αυτό ακόμα στη συλλογή. Ποιο είναι όμως σήμερα το νόημα του σημερινού επεισοδίου? Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο να δείξω κάτι το οποίο δεν έχει παρουσιάσει κάποιος άλλος φίλος στην ελληνική φάση ας πούμε κτλ. Θέλω να δείτε, να συζητήσουμε έτσι παρέα, να σας δείξω κάποια πραγματικά, κάποιες πληροφορίες. Κάποιοι προφανώς που ασχολείστε αρκετά και πιο advanced φάση με το ρετρό, ίσως να το γνωρίζετε και κάποιοι το γνωρίζετε ειδικά αν είστε και Sega fans. Είμαι σίγουρος όμως ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει αυτό που θέλω σήμερα να είναι το κυρίως θέμα του επεισοδίου και έχει να κάνει λοιπόν με ποιο Mega Drive μπορεί κάποιος πορωμένος, ας πούμε, όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι φίλοι που ξέρω, ας πούμε, όπως ο Ντένις, ας πούμε, που είναι μεγάλος λάτρης της ποιότητας, ποιο Mega Drive από όλα αυτά που υπάρχουν και κυκλοφορούν μπορεί να μας δώσει θεωρητικά και πρακτικά την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει το Mega Drive 1, υπάρχει το Mega Drive το 2, στην Αμερική υπήρχε και το Mega Drive το 3, Genesis 3, δεν λέγονται Mega Drive 3, το οποίο δεν το έχω και είναι το επόμενο κομμάτι που θέλω να βάλω στη συλλογή. Πιο πολύ έχω εστιαστεί, όπως βλέπετε, να ολοκληρώσω και την ολοκλήρωσα την BAL συλλογή. Μου λείπουν κάποια Japan πραγματάκια Mega Drive, όπως είναι το MegaJet, ο πρόγονος δηλαδή του Nomad. Μου λείπει και το Genesis 3 και γενικά μου λείπουν και κάποια αξεσουαράκια που θέλω να βάλω στη συλλογή, όπως το Arcade Power Stick 2, το Master System Converter το δεύτερο στυλ και επίσης και το Arcade Power Stick 2 που ήταν και αυτό θεματικό για Mega Drive 2 συλλογή. Οπότε λοιπόν εδώ έχω σχεδόν όλα τα PAL. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά Mega Drives και υπήρχαν πάρα πολλές revisions, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές κυκλοφορίες, ανάλογα δηλαδή που κυκλοφορούσε. Δεν είναι ότι βγήκε ας πούμε μία πλακέτα, όπως θα γνωρίζετε κάθε χρόνο σχεδόν υπήρχαν πάρα πολλές εκδόσεις και διαφορές από πλακέτα σε πλακέτα. Δηλαδή το Mega Drive 1 είχε βγάλει, παρότι ήταν το ένα μοντέλο που ξέρουμε, έχει κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις που θα τα πούμε σε λιγάκι και ασχέτως αν ένα μοντέλο είχε την ίδια πεπατημένη, δηλαδή ήταν το High Definition Graphics Model ας πούμε, γιατί υπάρχουν κάποια που δεν είναι High Definition Graphics and Audio Models, είχαν διαφορετικές πλακέτες. Revisions δηλαδή, μέσα να ανοίξετε την πλακέτα, το γράφει ξεκάθαρα και υπάρχουν, άμα ψάξετε παιδιά στο Google πρόχειρα, υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις μητρικής. Οπότε κάθε έκδοση μητρικής, είτε μιλάμε για το Mega Drive το 1, το 2, το ασιατικό ή το Genesis 3, έχουν διαφορετικά μέσα ποιοτικά τσιπάκια ολοκληρωμένα, sound chips, graphic chips, τα video encoders και όλα αυτά. Μέχρι και ποιότητα ας πούμε σε πυκνωτές αλλάζουν. Οπότε, από όλα αυτά τα Mega Drive υπάρχει ένα που είναι το απόλυτο Mega Drive, το οποίο είναι το καλύτερο που μπορεί κάποιος να αγοράσει αν θέλει να έχει δηλαδή τον καλύτερο ήχο, τα καλύτερα γραφικά στη Mega Drive συλλογή του. Πρέπει να εστιαστεί καθαρά και μόνο σε ένα συγκεκριμένο. Είναι το γαλλικό Mega Drive 1, το French RVB Model.
το οποίο ουσιαστικά είναι το RGB model, απλά στα γαλλικά το green που είναι από το RGB, δηλαδή red, green, blue, είναι verb, πράσινο. Οπότε στα γαλλικά λέγεται RVB και όχι RGB. Τι είναι τώρα αυτό? Η Γκάλη είχα πει και στο επεισόδιο με το NES πρόσφατα, που είχα κάνει παρουσία στο NES την επεισοδιάρα, πήγε τρένο και σε 1,5 μήνα έχει φτάσει 4.200 views παρέα με τον αγαπημένο μου φίλο Dennis, και ήταν ένα τρομερό επεισόδιο και δώσατε πολύ αγάπη και πιστεύω άρεσε, και όντως αυτό το επεισόδιο θα γίνει, πώς να το πούμε, θα γίνει ορόσημο στο ελληνικό YouTube σχετικά με το NES. Είχαμε πει λοιπόν ότι στη Γαλλία οι Γάλλοι είχαν ένα σκάλωμα, ένα κόλλημα, δεν ξέρω πώς να το πω, επειδή είχαν και τα PAL SECAM, ας πούμε, της τηλεοράσης εκεί, όλες τις κονσόλες, οι περισσότερες, βγαίνανε με SCART, δηλαδή από το εργοστάσιο. Δεν υπήρχαν RF, ή μπορεί να υπήρχε σε ένα μηχάνημα το RF, αλλά σου έβαζε μέσα SCART. Αυτές οι πλακέτες, επειδή σας παρήχανε το RGB, δηλαδή το SCART, είχαν και διαφορετικές μετρικές. Οι μετρικές δηλαδή ήταν τέτοιες που μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα τον ήχο και την εικόνα. Και έτσι λοιπόn υπάρχει και Master System 1 Friends Model και NES και Super NES Friends Model, και φυσικά στην προκειμένη υπάρχει και Mega Drive 1 μοντέλο. Αυτό λοιπόν το έχω στην κατοχή μου. Αν ψάξετε πρόχειρα στο eBay, δεν κυκλοφορούν πάρα πολλά. Επίσης, πολλοί κόσμος νομίζει ότι αγοράζοντας το Magic Box, το Magic Box είναι το SCART το ειδικό που θα σας δείξω σε λίγο τι περιέχει μέσα, και εκεί ήταν το zoom τότε. Πολλοί νομίζουν ότι αν πάρουν το SCART του γαλλικού Mega Drive 1, θα πετύχουν στο δικό τους καλύτερη ποιότητα. Δυστυχώς είναι η αλήθεια ότι δεν μπορούν να το πετύχουν 100%, γιατί όπως έχω διαβάσει σε ξενόγλωσσα forums, αυτό το SCART δουλεύει σε αλληλουχία με τη συγκεκριμένη μητρική του γαλλικού μοντέλου. Οπότε δεν θα μπορέσετε να έχετε το σωστό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό το σωστό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα 10%, 15%, και μπορεί να μην είναι και καν αντιληπτό σε κάποιους. Αυτό προφανώς για να το αντιληφθεί κάποιος θα πρέπει να έχει δύο πανομοιότυπες CRT, δύο μηχανήματα, και να κάνει εκεί τη σύγκριση. Κάτι το οποίο, ας πούμε, εγώ παρότι έχω πολλές CRT, δεν τις έχω τώρα στημένες έτσι σωστά και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε λοιπόν, φεύγουμε από εδώ γιατί θα πέσουν και θα με πλακώσουν όλα αυτά και ξεκινάμε λίγο να σας παρουσιάσω τα μοντέλα, τα Mega Drive, να σας δείξω κάποιες διαφοροποιήσεις, να σας πω κάποια πραγματάκια και στο τέλος να σας παρουσιάσω το γαλλικό μοντέλο και γιατί είναι τόσο καλό. Φύγαμε! Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε να σας δείξω ποιες είναι οι διαφορές στα βασικά μοντέλα, τουλάχιστον σε αυτά που κυκλοφορήσανε στη χώρα μας, αλλά και βάσει της παγκόσμιας γνώμης, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, ποια είναι τα μηχανήματα τα οποία έχουν διαφορές το ένα από το άλλο, και εν τέλει να δούμε γιατί το γαλλικό μοντέλο είναι το καλύτερο. Εδώ λοιπόν είναι οι δύο παίχτες, οι μεγάλοι εκείνης εποχής, που κάποιοι από εμάς είχαν το πρώτο και κάποιοι είχαν το δεύτερο μοντέλο. Εδώ λοιπόν είναι το Mega Drive το 1 και το Mega Drive το 2. Δεν θα κάτσουμε να πούμε πολλά για αυτά τα μηχανήματα τι σημαίνουν. Σημαίνουν πάρα πολλά για πάρα πολλούς gamers της δικιάς μου της ηλικίας, μεγαλύτερους ή μικρότερους. Έχουμε περάσει καταπληκτικές ώρες μαζί τους, αξέχαστες, και γενικά όσοι ασχολούμαστε με το ρετρό συνεχίζουμε να ασχολούμαστε πολύ εντατικά μαζί τους, είτε εμπλουτίζονται στη συλλογή μας με αξιοαγάπητους τίτλους και φυσικά έχοντας πάντα το Mega Drive μας σε μια εξέχουσα θέση στο Game Room, στο σαλόνι μας κτλ. Εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να πούμε πού βασίζονται οι διαφορές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μοντέλο. Mega Drive 1 λοιπόν. Θέλοντας να συμπληρώσω πριν, μπορείτε πολύ απλά να δείτε ποιο μοντέλο ουσιαστικά έχετε εσείς, ποια έκδοση μητρικής, είτε συνήθως κοιτάζοντας αυτήν εδώ την περιγραφή, τον κωδικό μοντέλου. Μπορείτε δηλαδή με κάποια έρευνα στο ίντερνετ να καταλάβετε ποιο έχετε, ή απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες στα Mega Drive σας και ανοίγοντας τα καπάκια τους. Μέσα λοιπόν, θα σας δείξω και μια εικόνα τώρα, θα δείτε ότι οι μητρικές, τα PCBs δηλαδή, έχουν επάνω μια επιγραφή που γράφει VA, και εκεί μπορεί να γράφει VA 1, 2, 3, 4, 5, 6 μέχρι 9 ή version 1, 2, 1, 4 κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σχεδόν κάθε Mega Drive έχει διαφορετικά υποσυστήματα, όχι σε μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δηλαδή καμία μητρική
VA1 ή VA2 μέχρι την 8-9 και ανάλογα το μοντέλο, αν είναι Mega Drive 1 ευρωπαϊκό, αν είναι αμερικάνικο ή αν είναι γιαπωνέζικο, ή αν είναι Mega Drive 2 ασιατικό, ευρωπαϊκό, γιαπωνέζικο και αμερικάνικο, όλα έχουν διαφορετικά revisions της μητρικής. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορές στα circuitries, δηλαδή πως υπάρχουν τα κυκλώματα, κάποια είναι καλύτερης ποιότητας, κάποια είναι χειρότερης, υπάρχουν καλύτερα τσιπάκια ήχου, χειρότερα, άλλα video encoders κτλ. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το Mega Drive, συγκεκριμένα το δικό μου αυτό, που το είχα πάρει μόνο και μόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο το αγόρασα, και άμα δείτε είναι άψογο, το έχω πάρει δηλαδή από Ιταλία, το γράφει κιόλας ότι είναι Mega Drive PAL I, το οποίο είναι Ιταλί το συγκεκριμένο, βλέπετε είναι και αγρατζούνιστο. Αυτό λοιπόν το πήρα για τον εξής λόγο. Ποιος είναι αυτός? Ότι εδώ δεν μας γράφει High Definition Audio Graphics και Stereo Sound, συγγνώμη. Αυτό πάει να πει ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι από τα πρώτα μοντέλα συνήθως, όπου ήταν η πρώτη φουρνιά και δεν είχε γίνει τόσο πολύ καλή δουλειά μέσα στην ποιότητα, ας πούμε, των περιφερειακών πάνω στην πλακέτα. Αυτό το μηχάνημα επίσης δεν έχει κάποια ports που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε άλλα μηχανήματα, όπου τώρα εγώ εδώ θα σας φέρω ένα άλλο μοντέλο. Θα σας φέρω ένα άλλο μου Mega Drive ευρωπαϊκό, το οποίο το έχω μοντάρει κιόλας όπως βλέπετε. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει το external port, ενώ εδώ σε αυτό το Mega Drive ένα το ιταλικό δεν υπάρχει. Επίσης, μιας και τα έχω μαζί και τα δύο στα χέρια μου, θέλω να σας δείξω τη διαφορά αυτή, η οποία είναι αυτό εδώ, High Definition Graphics Stereo Sound, ενώ εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, έτσι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Η Sega λοιπόν μετά από αυτό το πρώτο μηχάνημα έβγαλε αυτή τη δεύτερη φουρνιά, η οποία έχει ανώτερα υποσυστήματα, έχει καλύτερο ήχο γενικά, διόρθωσε κάποια λαθάκια στην απόδοση, στα FM synthesizer instruments που παίζουν, γενικά είναι μια βελτίωση. Έχει δηλαδή καλύτερο βίντεο και audio τσιπάκι, καλύτερο βίντεο encoder. Όπως είπα και στην αρχή στο intro, θέλω να το πω και εδώ, ότι γενικά οι διαφορές είναι υποκειμενικές. Είναι, σε κάποια φαίνονται λίγο παραπάνω, σε κάποια φαίνονται λιγότερο ή είναι αμεληταία ή δεν είναι τόσο αισθητά στο μάτι. Αυτό για να γίνει πάντα πρέπει να έχουμε μέτρο σύγκρισης, τα μηχανήματα αυτά στημένα σε δύο πανομοιότυπες τηλεοράσεις με ίδια καλώδια κτλ. Εκεί θα καταλάβετε τη διαφορά τους. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη φουρνιά. Γενικά τώρα δεν υπήρχε μόνο αυτό. Σε αυτά λοιπόν τα δύο Mega Drive 1 που έχω βγήκε και το γαλλικό μοντέλο. Το γαλλικό μοντέλο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ γνωστό, βασικά δεν είναι γνωστό, δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, κάποιοι το γνωρίζουν, κάποιοι όχι. Είναι λοιπόν ένα μοντέλο που βγήκε στη Γαλλία και έχει τελείως διαφορετική πλακέτα από τα υπόλοιπα μηχανήματα, δηλαδή από το non-high definition, από το high definition έρχεται αυτό σαν French RVB ή στα αγγλικά RGB model με μια άλλη διαφοροποίηση. Εδώ τώρα εγώ θα προσπαθήσω να τα βάλω και τα τρία για να δείτε τη διαφορούλα μας, αν δεν γκρεμοτσακιστούνε και τα σπάσω. Κλαπ, κλαπ εδώ, χαμός εδώ και τα κατάφερα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις διαφορές μας τώρα. Το μεσαίο είναι το ιταλικό που δεν έχει την επιγραφή, το πάνω είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό high definition model και εδώ είναι το γαλλικό. Το γαλλικό λοιπόν θα δείτε ότι στερείται παντελώς την έξοδο της κεραίας, το RF. Γιατί λοιπόν είπαμε ότι οι Γάλλοι είχαν το Pulse Cam System στις τηλεοράσεις τους και γουστάρανε SCART, ρε παιδί μου, που αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για τους gamers, γιατί είχαν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε, πριν
αναλύσω περισσότερο για το γαλλικό μοντέλο, να πούμε λίγο κάποια πράγματα σχετικά με το Mega Drive το 2. Το Mega Drive το 2 λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ δημοφιλές στη χώρα μας, τσούλησε περισσότερο με τον τελευταίο αντιπρόσωπο της Sega στην Ελλάδα, την Zegatron. Είναι το μηχάνημα το οποίο έχουν οι περισσότεροι που γνωρίζω, μέχρι και εγώ ο ίδιος όταν το πήρα αργά λίγο το 1996 και εγώ Mega Drive 2 πήρα. Πάντα μου άρεσε το 1, περισσότερο παιδιά μου άρεσε το 1 πάρα πολύ. Ίσως ότι έμοιαζε σαν μια κονσόλα DJ που θα μπορούσε εδώ για καλά να μπει και το CD να σπινάρει. Pioneer, Mikappa, τα χιλιάρια και τα λοιπά, τέλος πάντων, όσοι ξέρουν. Λοιπόν, με τα sliders που είχε εδώ, με το διαφορετικό reset και τα λοιπά, λίγο πιο επιθετικό, πιο aggressive style. Το 2, να πω τώρα λοιπόν κάτι το οποίο ίσως αρκετοί φίλοι να μην το γνωρίζουν αυτό, οι φίλοι που ασχολούνται σίγουρα θα το ξέρουν. Όταν λανσαρίστηκε σαν Mega Drive 2, τότε όλοι τα αθώα μας παιδικά μυαλά, όπως και επίσης και το Master System 2, παιδιά, όταν βγήκε, έγραφε τα φυλάδια, η Sega μας έλεγε καλύτερο, ανανεωμένο, πιο δυνατό, πιο όμορφο. Η αλήθεια δυστυχώς είναι ότι δεν ήταν καλύτερο μηχάνημα, ήταν υποδιέστερο τεχνικά. Ήταν ένα μειωμένου κόστους Mega Drive 2 που πολλούταν σαφώς στα ίδια χρήματα με το 1 συμπλήν, αλλά υπήρχε εξοικονόμηση στην ποιότητα των υλικών. Η διαφορά, η βασική με τα Mega Drive τα 1 είναι, παιδιά, ότι δεν υπήρχε πια RF κεραία στο Mega Drive 2. Η βασική διαφορά λοιπόν του 2 ήταν ότι από πίσω δεν υπήρχε RF σύνδεση για κεραία. Είναι σε απουσία. Τώρα εδώ έχω κάποιο μηχάνημα από τα άλλα που έχουν κεραία. Ναι, βλέπετε εδώ την κεραία, τέρμα δεξιά. Εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει. Όμως μέσα στη συσκευασία, παρότι εδώ αυτό είναι AV out, σαφώς και δεν υπήρχε SCART στη μαμά συσκευασία, παιδιά, των Mega Drive 2, και αυτό που υπήρχε ήταν αυτό εδώ. Καλώδιο το οποίο έβγαινε μεν εκεί σε AV, αλλά συνδεόταν στην τηλεόρασή μας πάλι με κεραία. Το οποίο σημαίνει ότι η ποιότητα που είχαμε και στον ήχο και στην εικόνα ποτέ δεν ήταν καλή. Επίσης, επειδή το ξέχασα πριν, και το Mega Drive 1 είχε μέσα αντιστοίχως αυτό εδώ. Κεραία και πάλι στην τηλεορασούλα μας. Δύο διαφορετικά δηλαδή RF units, box, τα οποία είναι για διαφορετικά μοντέλα. Η κεραία λοιπόν είναι ο χειρότερος τρόπος που μπορούσες τότε να απολαύσεις ένα video game. Όμως οι περισσότεροι από εμάς παίξαμε πολλές κονσόλες, δηλαδή εγώ μέχρι και το Jaguar θυμάμαι, το έπαιζα με κεραία. Τώρα σαν συλλέκτης όριμος ενήλικος και τα λοιπά, και με παραπάνω γνώσεις και με RGB καλώδια, καλά ποιοτικά που υπάρχουν, απολαμβάνω και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα αυτό με τον κρυστάλλινο ήχο και την πολύ crispy καθαρή ζωντανή εικόνα που δυστυχώς τότε, ξαναλέω, οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε. Οπότε λοιπόν εδώ, μετά από αυτή την παρένθεση με την κεραία, είναι ότι δεν είχε μεν κεραία από πίσω, αλλά σας το έδινε σε έξτρα βίσμα, και το μεγάλο διαφορετικό μπαμ που κάνανε ήταν ότι καταργήσανε μπροστά αυτό εδώ όλο που βλέπετε, το jack, το entrance. Το Mega Drive το ένα το μοντέλο είχε ένα κακό. Έβγαζε στέρεο ήχο μόνο όταν φοράγατε ακουστικά. Στην τηλεόραση έβγαζε μονοφωνικό. Αυτό ήταν λοιπόν κάτι τότε που δεν άρεσε και το βελτιώσανε στο Mega Drive 2. Ο ήχος λοιπόν στο Mega Drive 2, για όσους δεν γνωρίζουν, βγαίνει στέρεο μέσω του ίδιου του καλωδίου. Όμως πλέον υπάρχουν πάρα πολύ καλά ποιοτικά καλώδια για το Mega Drive 1, εννοείται που έχω σε όλα μου τα Mega Drive τα 1 συνδεδεμένα, είτε είναι αυτό στη καμπίνα μου είτε σε άλλα. Εδώ ας πούμε να σας δείξω ένα πρόχειρο καλώδιο το οποίο είναι RGB από το Retro Computer Sack, το οποίο όπως βλέπετε έχει την έξοδο, έχει το SCART, αλλά μαζί έχει ένα διακλαδωτή που μπαίνει εδώ, οπότε αυτό είναι μόνιμα συνδεμένο, η φωνή που ακούγεται στην τηλεόραση μεγαλώνει και χαμηλώνει από το slider, και πλέον σε ένα Mega Drive 1 με αυτή την καλωδιάρα έχετε και σε εκείνο στέρεο sound. Άρα δεν είναι
μονόδρομος ότι stereo sound θα παίρνατε μόνο από το Mega Drive 2. Αυτό μεταγενέστερα βέβαια. Οπότε η διαφορά του ήταν αυτή. Είναι πιο μικρή μητρική, συγγνώμη. Είναι πιο απλή μέσα η κατασκευή της. Εγώ τα έχω ανοίξει όλα τα Mega Drive μου και έχω δει τα revisions και τα έχω γράψει κιόλας, γιατί συνολικά έχω περίπου 10 Mega Drive, 1 και 2 συνδυαστικά. Μην γελάσετε, είναι η αγαπημένη μου κονσόλα και θέλω να πάρω και Ιαπωνέζικα και Αμερικάνικα. Δηλαδή, γενικά μπορεί κάποια στιγμή να καταλήξω να έχω και 20 Mega Drive γενικά. Εντάξει, okay, είναι η αγαπημένη μου κονσόλα. That's all. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Οπότε η βασική διαφορά εδώ ήταν ότι δεν υπήρχε RF, ήταν stereo sound και αυτό. Δεν είχε slider κτλ. Δεν ήταν όμως καλύτερο μοντέλο, παιδιά, σε καμία περίπτωση. Όπως και το Master System 2 που ήταν μόνο RF. Ήταν πολύ υποδιέστερο στην εικόνα και στον ήχο από το Master System το 1, το οποίο είχε κανονικά AV out καλώδιο με SCART και πλέον, ας πούμε, με ένα RGB καλώδιο, να ξέρετε, αν έχετε όπως αυτό εδώ που σας έδειξα που είναι για Mega Drive 1, επειδή είναι τα ίδια pins, μπορεί να μπει και σε ένα Master System 1 και να έχετε μια απίστευτη εικόνα με ένα τέτοιο ποιοτικό καλώδιο. Εννοείται ότι και για Mega Drive 2 δεν θα μπορούσα να μείνω εκτός και έχω και για Mega Drive 2 RGB καλώδιο και συγκεκριμένα έχω και το καλύτερο της αγοράς που είναι από τα Retro Gaming Cables, τα RGC της Αγγλίας, είναι δηλαδή το πιο ακριβό καλώδιο που μπορεί να πάρει κάποιος. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ ποιοτικό, έχουν κάνει τρελή δουλειά εδώ οι τύποι, αλλά μαζί με τα μεταφορικά εμένα αυτό το καλώδιο μου είχε βγει, ας πούμε, π.χ. 50 ευρώ. Φεύγουμε από εδώ. Και θέλω τώρα λοιπόν να σας πω κάτι. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο μηχανήματα, αυτό που μπορείτε να πάρετε την καλύτερη εικόνα και τον καλύτερο ήχο είναι, παιδιά, το Mega Drive το 1. Ίσως αρκετοί από εσάς να έχετε Mega Drive 2 και τώρα, να, όσοι τυχόν δεν το ξέρετε, να ξενερώνετε ότι έλα ρε φίλε, τι μας λες και πρέπει να πάρουμε τώρα Mega Drive 1. Όχι, παιδιά, σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι τώρα πίσω στα μυαλά κάποιων πολύ κολλημένων ατόμων όπως εγώ ή κάποιου άλλου που αναζητά την τελειότητα και θα ήθελα, ας πούμε, να τα συνδέσει σε μια CRT οθόνη ή ακόμα καλύτερα σε μια PVM οθόνη, που εγώ, ας πούμε, δεν έχω PVM οθόνη αλλά θέλω, μαζί με ένα καλό RGB SCART όπως σας έδειξα, να πάρει από το αγαπημένο του μηχάνημα, αν τυχόν είναι το Mega Drive, να πάρει, ρε παιδί μου, την καλύτερη δυνατή εικόνα. Όμως δεν τελειώνουμε εδώ, υπάρχουν και άλλα tips για να πάρετε ό,τι καλύτερο μπορείτε να δείτε ακουστικά και οπτικά από ένα Mega Drive. Ποιο είναι αυτό? Καταρχήν να δείξω ότι και αυτά τα δύο Mega Drive που έχω, το ένα είναι και καινούριο βέβαια, τώρα δεν θυμάμαι ποιο τα δύο είναι, νομίζω είναι το αριστερό, είναι όλο καινούριο, είναι brand new unused, απλά το έχω βγάλει από τη συσκευασία του. Είναι διαφορετικές οι μητρικές και έχω δει κιόλας ότι έχουν διαφορετικό τσιπάκι. Να πω επίσης ότι το τσιπάκι του Mega Drive του 1 είναι ένα Yamaha, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και στο δεύτερο μοντέλο υπήρξε μια διαφοροποίηση, το πως ήταν φτηνότερα τα τσιπάκια μέσα, ήταν πιο χαμηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά, έχοντας ψάξει σε ένα φόρουμ πριν κάποια χρόνια, διαπίστωσα ότι υπήρχαν τα πρώτα μοντέλα του Mega Drive 2, αυτά εδώ, τα πρώτα μας μοντέλα που βγήκαν το 1993, είχαν ένα κορυφαίο τσιπ, κορυφαίο, και όλοι ξέρουν το story ότι τα Mega Drive 2 ακούγονται σκατά συγκριτικά με τα Mega Drive 1. Και αυτό γιατί? Γιατί ενώ σε αυτά τα πρώτα μοντέλα δώσαν ένα πολύ καλό τσιπάκι, τα τριγύρω περιφερειακά μέσα στην πλακέτα, οι κολλήσεις, τα circuits και όλα αυτά ήταν υποδιέστερα, με αποτέλεσμα το τσιπάκι αυτό το συγκεκριμένο να το χαντακώνουν. Άρα λοιπόν δικαίως έχει βγει και ο τίτλος ότι είναι χάλια ο ήχος στα Mega Drive 2, κι ας είναι και στέρεο. Οπότε μετά τα υπόλοιπα μοντέλα δεν συνέχισε να υπάρχει αυτό το τσιπάκι, αφού δεν υπήρχε καλό αποτέλεσμα και εξαφανίσανε και εκείνο. Εγώ τώρα να σας πω, δεν θυμάμαι αν κάποιο από αυτά τα Mega Drive μου είναι, που είναι καινούριο, έχει αυτό το τσιπάκι. Κάποια στιγμή πρέπει να ξαναλύσω, να κάτσω να το ψάξω λίγο περαιτέρω. Αλλά αυτά είναι πράγματα τώρα πολύ hardcore, για πολύ σκαλωμένους. Και εντάξει, εγώ τα έχω κάνει γιατί είμαι σκαλωμένος, όπως σας είπα, με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Εδώ τώρα έχω και ένα άλλο Mega Drive 2, το οποίο το είχα πολύ παλιότερα και τώρα, εχθές κιόλας, συγκεκριμένα που σας είπα, το αγόρασα σε κουτάτο και το συγκεκριμένο είναι
αν δεν είναι ολοκένουργιο, να έχει παίξει μία-δύο φορές. Δηλαδή, μέσα ήταν όλα άψογα. Αυτό να πω επίσης ότι υπάρχουν στην αγορά πάρα πολλοί κλόνοι και είχαμε και μια κουβέντα στην ομάδα που είμαι ο διαχειριστής, στη Retro Video Games Greece. Ένας φίλος ρώτησε αν το δικό του ήταν κλόνος και υπάρχουν κάποια σημάδια για να το καταλάβετε. Αυτό είναι αρκετά βαρύ, ο κλόνος είναι πάρα πολύ ελαφρύς και επίσης οι κλόνοι δεν έχουν το expansion port και κάποια παρότι έχουν expansion port, όταν το ανοίγετε μέσα δεν βλέπετε τίποτα. Στα γνήσια μέσα υπάρχει το expansion port που μπορεί να συνδεθεί σε ένα Mega CD 2 ή ένα Mega CD 1. Φεύγουμε από εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το μηχάνημα είναι το ασιατικό, δεν είναι το ιαπωνικό, είναι άλλη αγορά αυτή, είναι το ασιατικό, το οποίο αυτό εννοείται ότι έχει λίγο υποδιέστερα ακόμα hardware ποιότητα συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά. Παρόλα αυτά, αυτό το που είναι το μεγάλο χαρτί αυτού του μηχανήματος και πολλοί συλλέκτες γενικά το κυνηγάνε, είναι ότι μπορεί να παίξει αμερικάνικα, γιαπωνέζικα παιχνίδια. Είναι δηλαδή σαν region free, να το πούμε έτσι. Βέβαια, εμένα συγκεκριμένα αμερικάνικά μου παιχνίδια δεν μπόρεσε να τα παίξει. Άρα δεν είναι 100% region free. Αυτό που είναι τελείως region free και δεν το έχω είναι το Genesis 3 ή αλλιώς το Mega Drive το 3 που βγήκε μόνο στην Αμερική. Εδώ λοιπόν βλέπουμε διαφορετικά Mega Drives και συν πλην σας είπα τις διαφορές. Πάμε όμως τώρα να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο και να σας πω γιατί το Mega Drive το γαλλικό είναι το καλύτερο μοντέλο. Επίσης ξέχασα να σας δείξω ότι η σύνδεση στο ασιατικό το μοντέλο είναι απλά ένα αυτό εδώ το RF unit που βλέπετε, που είναι PAL B συγκεκριμένα, και αυτό δηλαδή με κεραία. Και πίσω, για να δείξουμε και πίσω λίγο, τα Mega Drive 2 δεν έχουν τρελές διαφορές μεταξύ τους. Όλα δηλαδή που έχω εγώ, που έχω 4 Mega Drive 2, είναι έτσι, συμπλήν. Απλά αλλάζουν λίγο τα serials και οι κωδικές ονομασίες. Αφήνοντάς τα λοιπόν τώρα αυτά στην άκρη, θέλω να σας δείξω το γαλλικό μοντέλο. Το βγάλω και αυτό από εδώ, να χαλαρώσουμε λίγο το χώρο. Εσύ κάτσε εκεί που είσαι. Λοιπόν, αυτό είναι το μονταρισμένο μου, θα το βάλουμε εδώ. Αυτό είναι το ιταλικό και αυτό είναι το γαλλικό. Κάτσε και εσύ εκεί. Κάτσε και εσύ εκεί. Λοιπόν, το γαλλικό μοντέλο, παιδιά, γιατί είναι τώρα το καλύτερο. Για αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ είναι το λεγόμενο Magic Box, που το λένε χαϊδευτικά στα forums ή οι συλλέκτες ή στα γαλλικά Adapter RVB, γιατί έκανα και γαλλικά στο γυμνάσιο. Λοιπόν, είναι δηλαδή RGB, απλά στα γαλλικά όπως προείπα στο intro είναι Verd που είναι το Green και στα γαλλικά λοιπόν το RGB είναι RVB. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν μαμά μέσα σε αυτό το Mega Drive 1. Αυτό λοιπόν, αν ψάξετε σε forums και τα λοιπά, θα διαβάσετε παντού ομόφωνα ότι είναι το καλύτερο Mega Drive που μπορεί κάποιος να έχει στην κατοχή του και να έχει εικόνα και ήχο κρίσταλο, πιο ανώτερο από οτιδήποτε άλλο Mega Drive κυκλοφορεί. Θα σας δείξω κάποια εικόνα τώρα, γιατί εγώ δεν θέλω να ανοίξω σαφώς το δικό μου, πώς είναι μέσα εδώ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά capacitors, πυκνοτάκια, κυκλωματάκια, ιστορίες κτλ. Που αυτό το καλώδιο τότε έδινε λοιπόν και δίνει ακόμα αυτή την κορυφαία εικόνα. Εννοείται βέβαια τώρα ότι μπορείτε να πάρετε εικόνα και με αυτό εδώ ένα καινούριο RGB καλώδιο, αλλά επειδή το έχω ψάξει περαιτέρω, επειδή είμαι λίγο ψυχάκιας με αυτά, διαβάζω ότι αυτό εδώ παραμένει το νούμερο ένα RGB καλώδιο. Να προσθέσω ότι αυτό επίσης παίζει σε γαλλικό Master System 1 και είναι δηλαδή και εκεί η καλύτερη επιλογή για να πάρετε την καλύτερη εικόνα και ήχο. Αλλά από όσο έχω διαβάσει, γιατί εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, λένε ότι αυτό το καλώδιο, αυτό το Magic Box, αυτό το Magic Card, το RGB, δουλεύει καλά μόνο με το γαλλικό μοντέλο. Δηλαδή με αυτό εδώ. Και επίσης, επειδή δεν σας έδειξα πριν, συγγνώμη, κούνησα την κάμερα, επειδή δεν σας το έδειξα πριν, εδώ το γράφει Mega Drive RGB.
Δείτε τα Mega Drive σας, έτσι για πλάκα, και δείτε τι γράφουν από κάτω. Εδώ ας πούμε το κοινό το ευρωπαϊκό μου γράφει PAL G. Το άλλο που σας έδειξα το ιταλικό έγραφε PAL I, το οποίο είναι Ιταλία. Εδώ ένα άλλο, όχι αυτό έχω βάλει πλακέτα γιατί μπαίνει σε Mega CD 2. Έχω και άλλο πρόχειρο εδώ, μισό λεπτάκι, νάτο. Αυτό εδώ μας γράφει, ας πούμε, Mega Drive 2 σκέτο. Συγγνώμη εδώ, και κάτω κωδική ονομασία 16150. Αλλά αυτό εν ολίγης είναι το ιερό δισκοπότηρο στον συλλέκτη του Mega Drive. Το Mega Drive RGB. Γιατί λοιπόν, η πλακέτα που έχει μέσα είναι η καλύτερη που μπορεί να υπάρξει. Είναι η ανώτερη πλακέτα. Υπάρχουν πάρα πολλά text packs τα οποία με πολύ προσοχή και ειδικά αν γνωρίζετε γαλλικά, κάποτε δηλαδή είχα κάτσει, υπάρχουν κάποια γαλλικά forums που γράφουν για το συγκεκριμένο μοντέλο, τα είχα βάλει με μετάφραση και είχα εξαντλήσει, όχι συγγνώμη, είχα αντλήσει ωραίες πληροφορίες και ήταν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα αυτά που γράφανε και επίσης έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί χομπίστες που πιάνουν τα χέρια τους είτε είναι ηλεκτρονικοί να κάνουν ένα emulation αφού του καλωδίου στα δικά τους μηχανήματα και με μόντες στις μητρικές. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει αυτό. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό που αξίζει σίγουρα είναι να βρείτε ένα τέτοιο Mega Drive 1. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι το καλύτερο που υπάρχει, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στο eBay. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσοι τα είχαν τότε τα έχουν κρατήσει και όσοι είναι συλλέκτες και πορωμένοι πάρα πολύ με τη Sega, έχουν φροντίσει να τα έχουν τσιμπήσει. Οπότε γενικά είναι πολύ δύσκολο θεωρητικά να βρείτε. Εγώ το συγκεκριμένο το έχω περίπου 4 χρόνια και ήμουν πολύ τυχερός γιατί το βρήκα από Ελλάδα. Βέβαια η τιμή του που το είχα πάρει τότε, εννοείται ότι το έχω χωρίς κουτί το συγκεκριμένο το γαλλικό, το είχα πάρει 2,5 φορές πιο ακριβά από ό,τι μπορείς να πάρεις ένα Mega Drive 1. Ένα Mega Drive 1 συνήθως πάει περίπου 50 με 60 ευρώ εναλλαγής κατάστασης. Εγώ δηλαδή το είχα πάρει σχεδόν αρκετά παραπάνω. Να πω επίσης ότι έχω δει κάποια eBay listings που υπάρχει μόνο το καλώδιο. Να ξέρετε ότι αυτό το καλώδιο, αν αγοράσετε σκέτο το καλώδιο, και νομίζω και χθες που κοίταγα έτσι για πλάκα το eBay, μόνο αυτό είχε 45 ευρώ από Γαλλία, δεν θα δουλέψει σωστά, γιατί θέλει την αντιστοιχία της συγκεκριμένης μητρικής. Οπότε, κλείνοντας, αυτό εδώ είναι η καλύτερη επιλογή για να παίξετε Mega Drive παιχνίδια με την πιο καθαρή εικόνα και τον πιο καθαρό ήχο. Το πιο ποιοτικό hardware, το πιο ποιοτικό μηχάνημα είναι το Friends Mega Drive 1 RGB Model, εννοείται με το High Definition Graphics Stereo and Sound. Για να το κάνουμε όμως ακόμα λίγο πιο ψαγμένο και να δείξουμε έτσι λίγο κάτι παραπάνω από προσωπική εμπειρία και το πώς εγώ χρησιμοποιώ σαν Νίκος Console Hunter κάποια πράγματα. Εγώ έχοντάς το πάνω εδώ, το συγκεκριμένο δηλαδή το γαλλικό το μοντέλο, στο αγαπημένο μου Mega CD, υπάρχει και αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο είναι το αγαπημένο μας μανιταράκι, το Project Mars, και είναι, παιδιά, το 32X. Το 32X τώρα, το είχα πει και σε ένα επεισόδιο που είχα κάνει με τον ξάδερφό μου, τον Δημήτρη, την 8 Pins, και κάποιος είχε γράψει από κάτω ότι έχει ακούσει μεγάλους YouTubers Sega του εξωτερικού να λένε ότι δεν έχει καμία διαφορά στην απόδοση βάζοντας ένα 32X πάνω σε ένα Mega Drive και ότι αυτά που έλεγα δεν ισχύουν. Βέβαια του είχα απαντήσει ότι δεν λέω ποτέ στο κανάλι κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί γενικά πάντα έχω κάνει μια αρκετά μεγάλη έρευνα, έχω ψάξει και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο σαφώς δεν ισχύει. Οπότε αν κάποιος ψάξει καλά θα δει ότι αν βάλεις ένα παιχνίδι Mega Drive 1 στο 32X, όχι συγγνώμη, Mega Drive γενικά, ασχέτως Mega Drive που έχεις, δηλαδή να μην έχεις συγκεκριμένα τώρα το γαλλικό μοντέλο, sorry για το back pressure, ήταν το φίλτρο σαν ιδρύο που κάνει εξαέρωση και σε λίγο θα ξανακάνει ένα τσαφ, σε 2 λεπτά ακριβώς να ξέρετε. Λοιπόν, υπάρχει, όχι η φήμη, υπάρχει αυτή η άποψη, κάποιοι το έχουν δει στα μηχανήματά τους με τεστ, όπως έχω πει, να παίζουν παράλληλα μαζί, ότι
Επειδή το 32X είναι πιο μεταγενέστερο από την τεχνολογία του Mega Drive μέσα, είναι σαν 32-bit και έχει άλλο video encoder και audio τσιπάκι, η εικόνα και ο ήχος που βγάζει είναι ένα ελαφρώς upscale από το original μηχάνημα. Δηλαδή η εικόνα που θα βγάλει από εδώ, επειδή έχει μέσα άλλα τσιπάκια, πιο μεταγενέστερα και καλύτερα ποιοτικά, έχει αυτό και ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό, όπως λέμε, το γράφουν κάποια forums και μου το έχουν πει και κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι είναι πολύ φανατικοί Sega fans και μου το έχουν επιβεβαιώσει πριν εγώ ασχοληθώ με αυτό σαν ιδέα να παίζω δηλαδή παιχνίδια εδώ. Τώρα, έχοντας συνδέσει λοιπόν το 32X σε ένα γαλλικό Friends RGB model, υποθέτουμε ότι θα ήταν τότε το αποτέλεσμα μαζί με ένα ποιοτικό RGB καλώδιο ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε στην εικόνα μας. Εδώ λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση όμως, για να παίξει ένα Mega Drive με 32X, η εικόνα που φεύγει, φεύγει πάντα, παιδιά, από εδώ, με καλώδιο, το οποίο, το AV out του 32X, για να γνωρίζετε, είναι από Mega Drive 2. Οπότε εγώ κιόλας, η πρώτη κίνηση που είχα κάνει, είχα πάρει αυτό το καλώδιο που είναι για Mega Drive 2, είναι θεωρητικά ότι ήταν για να φύγει από το 32X. Άρα τώρα, εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Αφού δεν χρησιμοποιείς το Magic Box του γαλλικού και έχεις βάλει ένα aftermarket RGB καλώδιο πάνω στο 32X, είναι δυνατόν να πάρεις καλύτερη ακόμα εικόνα? Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Η βάση είναι το καλύτερο hardware, αλλάζει το καλώδιο. Αυτό εδώ λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μπει, αλλά στο 32X αυτό αναιρείται. Άρα η αλήθεια είναι κάπου εκεί έξω, όπως έλεγε και ο Molder από τα X-Files. Εγώ για το δικό μου μυαλό, πολλές φορές το έχω συνδεμένο και παίζω έτσι, Mega Drive ένα παιχνίδια ή 32X. Αυτό που βλέπω σε μια CRT πάντα οθόνη, γιατί δεν μιλάμε τώρα να κάτσει κάποιος να χαλάσει λεφτά, να πάρει όλα αυτά τα πράγματα για να παίξει, παιδιά, σε μια LCD, δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα. Αυτό πρέπει να γίνει πάντα σε μια καλή CRT και για να το πάμε και ένα step πιο πέρα, μπορείτε σε αυτή τη CRT να είναι τουλάχιστον από 2000 και έπειτα. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ μια 20DR Sony Flat Trinitron Gris, η οποία είναι με stereo sound και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το επίπεδο και ο στέρεο ήχο που δίνει. Σε συνδυασμό με τα καλά τα καλώδια αυτά παίρνω μια καταπληκτική εικόνα και ήχο. Και γενικά υπάρχουν και τα PVM monitors, τα οποία ήταν επαγγελματικά CRT monitors της εποχή που χρησιμοποιούσαν επαγγελματίες, και εκεί ακόμα μπορείτε να πάρετε ό,τι πιο τέλειο εικονικά υπάρχει. Αυτό ήταν το επεισόδιο, βγήκε λίγο μεγαλύτερο από ό,τι ήθελα, αλλά πιστεύω ότι είπα αρκετά χρήσιμα πράγματα, τα οποία πιθανόν σε έναν μέσο ή απλό συλλέκτη, χρήστη ή κάποιον καινούριο που μπαίνει φίλος στο retro gaming, πιθανώς να μην τα ήξερε. Εγώ λοιπόν θεώρησα ότι έπρεπε να τα πω, καθώς δεν τα είχα συναντήσει να τα λέει κάποιος άλλος φίλος σε κάποιο άλλο ελληνικό κανάλι. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας βάλω έτσι στο τελείωμα λίγο πώς παίζω εγώ από κοντά με το γαλλικό μου μοντέλο στο Sega, το promo kiosk που έχω μέσα συνδεδεμένο το συγκεκριμένο μηχάνημα, και θέλω να μου πείτε στα σχόλια πώς σας φαίνεται αυτή η εικόνα. Βέβαια, άλλο να το δείτε, παιδιά, από κοντά και άλλο τώρα να σας το δείξω εγώ στο βίντεο. Η διαφορά είναι χαοτική. Παρόλα αυτά λοιπόν υπάρχει. Κλείνοντας, το γαλλικό λοιπόν Friends RGB Model με κωδική ονομασία από πίσω PAL RGB είναι το καλύτερο Mega Drive που κάποιος φίλος μπορεί να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει, αν είναι λάτρης της απόλυτης εικόνας και ήχου. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα σχόλιο, ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού, και αν το βρήκατε έτσι ωραίο, μπορείτε να το μοιραστείτε και με φίλους, να το κάνετε και ένα share ή να το στείλετε σε φιλαράκια που τώρα ξεκινάνε να συλλέγουν, ας πούμε, να ασχολούνται με Sega και συγκεκριμένα με Mega Drive. Πιστεύω ότι θα μάθουν κάποιες διαφορές που θα είναι χρήσιμες. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν ένας μέσος άνθρωπος ή ένας απλός χομπίστας θα μπει στη διαδικασία να χαλάσει κάποια χρήματα για να πάρει ένα ποσοστό καλύτερης εικόνας περίπου 20%, 15%, 10%, δεν ξέρω πόσο είναι, δεν το έχω απολογίσει. Ξέρω σίγουρα ότι απλά έχει μια διαφορά
παίζοντας με αυτό το μηχάνημα σε ένα απλό Mega Drive 2 μηχάνημα κτλ. Με ένα απλό κινέζικο SCART του 5 ευρώ ή με RF. Οι διαφορές είναι χαοτικές και εγώ θα σας δείξω λίγο μέσα πώς είναι ένα Mega Drive 2 με κεραία και πώς είναι π.χ. ένα Mega Drive, ένα γαλλικό. Να είστε καλά φίλοι μου, σύντομα με καινούργιο επεισόδιο, σύντομα με μια πάρα πολύ μεγάλη δυνατή συνεργασία που ξεφεύγει από τα όρια πλέον του καναλιού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, θα τα δούμε όλα σύντομα. Έχω πάρα πολύ ανυπομονησία για αυτό που ετοιμάζω. Συνεχίστε όλοι να γουστάρετε, keep it retro, να συλλέγετε, να σας αρέσει το retro, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ενασχόληση και σιγά σιγά ανεβαίνει. Μην ξεχάσετε να πείτε και σε σελίδα που είμαι διαχειριστής, τη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη ομάδα για retro video games στην Ελλάδα, τη Retro Video Games Greece, που υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα exclusive πωσταρίσματα από την ομάδα των διαχειριστών. Είμαστε σχεδόν 10 άτομα και αγαπητοί, ας πούμε, σε αυτό που κάνουμε. Και να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σύντομα. Δώστε ένα φυλάκι στις γυναίκες σας σήμερα και τα λοιπά του Αγίου Βαλεντίνου. Είστε χειρότεροι αν δεν έχετε. Δώστε ένα φυλάκι στα Mega Drive σας. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Λοιπόν, και εδώ τώρα, παιδιά, έχω συνδέσει ένα Mega Drive 2 με το καλώδιο το RF, το οποίο παίζαμε όλοι μικροί. Πάμε να δούμε λίγο την διαφορά στην εικόνα και στον ήχο. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να το δείτε όπως το βλέπω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, κοντά. Αλλά πιστεύω ότι μετά θα δείτε όντως και εσείς μέσω του βίντεο κάποια διαφορά. Για πάμε λίγο έτσι, ένα λεπτάκι. Προσπαθήστε να δείτε το θόλωμα στην καθαρότητα της εικόνας και τον ήχο που είναι λίγο πιο μουντός. Πάμε τώρα να δούμε πώς παίζει στο γαλλικό Mega Drive 1 με το Magic Box SCART. Και τώρα, παιδιά, έχουμε συνδέσει το γαλλικό ξανά. Κοιτάξτε τώρα τη διαφορά. Εγώ δηλαδή την βλέπω και την ακούω ξεκάθαρα. Μου τους πάρει όταν το χάνω αυτό. Είναι εμφανέστατο. Βλέπω με χαροποιεί, ας πούμε, δηλαδή, γιατί είναι όπως έπρεπε να παίζονται αυτά τα πράγματα τότε. Και δυστυχώς όλοι μας σχεδόν, τι σχεδόν, δεν ξέρω κανέναν που να είχε σε αυτά τα μηχανήματα SCART. Εντάξει, υπήρχανε, αλλά οι περισσότεροι ήμασταν με αυτά. Άντε να ήταν κανένας πατέρας τότε πολύ ψαγμένος και να έλεγε γιατί να παίζεις με αυτό και να δούμε ένα SCART αν έχει, αλλά στη δικιά μου περίπτωση δεν είχε γίνει αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο, ο ήχος, η εικόνα είναι τόσο ζωντανά, τόσο όμορφα που εντάξει, το βλέπετε παιδιά. Γι' αυτό σας έβαλα και το Sonic 3 που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά από μένα, Νίκος Console Hunter, τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια, φίλοι μου!